Την περασμένη Πέμπτη σας διάβασα την είδηση, σήμερα όμως θα μπούμε πιο βαθιά με τη βοήθεια ενός καθήλυνα αρμόδιου. Σας διάβασα αυτή την είδηση που έλεγε ότι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, έτσι λανσαρίστηκε, μελέτη που έχει γίνει για τις παρενέργειες των εμβολίων δημοσιεύτηκε από ερευνητές στο Vaccine Data Network, ερευνητικού σκέλους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και είδε το φως της δημοσιότητας. Η ανάλυση λέει κάλυψε 99 εκατομμύρια εμβολιασμένα άτομα σε 8 χώρες και τα εμβόλια κατά της COVID δείχνουν να σχετίζονται με σπάνιες παθήσεις καρδιάς, του εγκεφάλου και του αίματος. Αυτά λέει η μεγαλύτερη σήμερα μελέτη, αν και οι ειδικοί λέει τονίζουν ότι ο κίνδυνος επιπλοκών της COVID είναι μακρά μεγαλύτερος από τον κίνδυνο των παρενεργειών. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Διότι ο εμβολιασμός γίνεται, υποτίθεται, για να αποφύγεις τις παρενέργειες της COVID. Ναι. Είπα λοιπόν, γιατί εγώ είμαι και λίγο αλαφρόμυαλος, να καλέσω σήμερα τον καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας και επικεφαλής πνοής δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε αυτό, τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, γιατί κάπως δεν το καταλαβαίνω, ενώ το ρεπορτάζ είναι πηχαίο στον ευρωπαϊκό, στον αμερικανικό και στον ελληνικό τύπο, με την ανάλυση να καλύπτει 99 εκατομμύρια εμβολιασμένα άτομα σε 8 χώρες και να αναφέρεται στις φλεγμονές καρδιάς, η επιθεώρηση βαξίντα έχει, σπάνιες περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας. Και για την AstraZeneca και για την Moderna και για την Pfizer. Κάπου έχω μπερδευτεί, διότι διαβάζω εδώ, οι ερευνητές τόνισαν ότι η λίμωξη COVID-19 αυξάνει περισσότερο τον κίνδυνο σχεδόν στα 65 κρούσματα ανά 100.000 από ότι τα κρούσματα μυοκαρδίτιδας λόγω εμβολιασμού, που είναι λιγότερα από 36 ανά 100.000. Ναι, αλλά επιμένω, το εμβόλιο το κάνεις για να σωθείς, έτσι δεν λέγαν? Καλημέρα κύριε Κούβελα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ειλικρινά χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Είναι από τις πιο ευχάριστες κοινωνικές μου σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Ναι, αλλά εγώ σήμερα δεν θέλω κοινωνικές σχέσεις, θέλω επιστημονικά να μας πείτε. Όταν λέω κοινωνική, εννοώ σε όλη την κοινωνία είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που μπορείς πλέον μαζί τους να συζητάς για σοβαρά θέματα και να είναι και ευχάριστη η κουβέντα. Mm. Έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό που, ναι, που σκέφτεστε. Ασχέτως αν θεωρείτε ότι είναι με το μάτι του άσχετου, είναι το μάτι της απλής λογικής. Και ξεκινάω λίγο ανάποδα. Δεν είναι ότι το εμβόλιο θα μας σώσει μόνο. Είναι ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν αποκλείουν την νόσηση. Επομένως δεν αποκλείουν να προσθεθούν και οι παρενέργειες του COVID. Ποτέ δεν είπε κανένας ότι προστατεύουν απολύτως. Είπαν ότι προστατεύουν ίσως από βαριά νόσηση, ίσως από θάνατο. Αλλά κανένας δεν ισχυρίστηκε ποτέ, ούτε η εταιρεία, ούτε, εντάξει, εκτός από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι προστατεύεις από τον COVID. Άρα λοιπόν, θα κολλήσεις τον COVID, ίσως να μην κολλήσεις βαριά, κάτι που δεν αποδεικνύεται γιατί δεν έχουμε ποσοτικές μελέτες. Και στην ουσία προσθέτεις και την πιθανότητα να κάνεις τις παρενέργειες. Άρα λοιπόν, το πρώτο σχέδιο είναι ελαφρώς ανόητο. Μισό λεπτό, κύριε Κούβελα. Εσείς λέτε κάτι, και καλά κάνετε, κάτι διαφορετικό. Πώς πρέπει να τη δούμε, που είναι μία έρευνα, 99 εκατομμύρια εμβολιασμένα άτομα σε 8 χώρες, δεν τη λες μικρή. Λέτε όμως, επειδή με αυτού του τύπου τα εμβόλια κανείς δεν μας είπε ότι δεν θα κολλήσουμε και κολλήσαμε, ή δεν θα μεταδώσουμε και μεταδώσαμε, εδώ λέτε ότι εκτός από τις παρενέργειες του εμβολίου είχες και τις παρενέργειες πιο ήπιες της COVID, σωστά? Ίσως όχι πιο ήπιες. Αντιθέτως, από τη δική μου εμπειρία και αντίληψη, οι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί έχουν σημαντικότερες παρενέργειες από την COVID και μπορούμε να το εξηγήσουμε επιστημονικά, αν θα θέλαμε να μπούμε σε μια βαθύτερη επιστημονική συζήτηση. Περιμέναμε βαρύτερη νόσηση και την είχαμε τη βαρύτερη νόσηση. Επομένως, δεν είναι κάτι να το συζητάμε. Εξ ορισμού αυτή η έρευνα πάει κουβά όσα εκατομμύρια και αν είχε βάλει. Είναι γνωστή η ρίση, εκατομμύρια μύγες τρώνε ό,τι τρώνε, δεν μπορεί να κάνουν λάθος, πάτε κι εσείς. Άρα λοιπόν στην ουσία δεν είναι οι αριθμοί οι μεγάλοι, είναι και το τι βγαίνει από αυτούς τους αριθμούς. Είναι παγκοσμίως γνωστή στην επιστήμη μια ρίση που λένε οι Βρετανοί, garbage in, garbage out. Αν βάλεις σκουπίδια, θα βγάλεις σκουπίδια. Όσο πιο πολλά σκουπίδια βάζεις, τόσο πιο πολλά θα πάρεις.
Τώρα, το υπάρχουν όμως διάφορα θέματα. Mm-hmm. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι εμβολιάστηκαν πληθυσμοί που εν της πράγμαση δεν κινδυνεύουν από τον ιό. Θα έχετε δει τις μελέτες που έχουν δημοσιευτεί ότι σε νεαρές ηλικίες η πιθανότητα να νοσήσει σοβαρά από τον ιό είναι 0,000 τρέχα γύρευε. Άρα λοιπόν, όταν εμβολιάζουμε αυτές τις ηλικίες, δεν περιμένουμε να τους γλιτώσουμε από την COVID που δεν κινδυνεύαν. Ουσιαστικά τους προσθέτουμε συν μία παρενέργεια, ακόμα και σε μικρό ποσοστό. Ο τρόπος που βλέπουμε στη δική μου δουλειά, που είναι η σχετική δουλειά, δεν υπάρχουν άλλες σχετικές, είμαστε οι πιο σχετικοί, που εκτιμούμε αυτές τις ανεπιθύμητες, έχει να κάνει με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της νόσου. Εδώ δεν μιλούσαμε για νοσούντες, μιλούσαμε για υγιή νεαρό πληθυσμό. Άρα λοιπόν η παρενέργεια είναι 100% πρόβλημα. Όταν λοιπόν ένας είναι υγιής και ίσως κολλήσει και ίσως νοσήσει και ίσως γίνει βαριά και ίσως πεθάνει, έχουμε μια πολλαπλή σειρά ίσως που δεν καλύπτονται από την σίγουρη πιθανότητα κάποιοι να κάνουν σίγουρες και πολύ πολύ σοβαρές παρενέργειες. Άρα λοιπόν στην ουσία το άρθρο μας αποπροσανατολίζει, δεν έχει τη subgroup ανάλυση ανά ηλικία που είναι πολύ σημαντική, mm-hmm. και αυτό που είχαμε πει και, και κατηδίαν και δημόσια συζητήσεις τηλεοπτικά που είχαμε σχετικά πρόσφατα, είναι ότι αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι οι ηλικιωμένοι, αυτοί που φαίνεται ότι κινδύνευαν περισσότερο από την νόσηση με την COVID-19, είναι αυτοί οι οποίοι δύσκολα ανταποκρίνονται στο εμβόλιο λόγω της αδυναμίας να φτιάξουν πρωτεΐνες ακόμα και για τον εαυτό τους. Πόσο δε μάλλον να φτιάξουν πρωτεΐνες της ακίδας. Και γι' αυτό το λόγο εγώ πιστεύω ότι δεν θέλει σε κανένας σοβαρά να μετράμε τα αντισώματα που γίνονται λόγω της ακίδας, αλλά μόνο αν εμβολιάστηκε ή δεν εμβολιάστηκε. Η δυνατότητα προστασίας είναι πολύ χαμηλή, γιατί απλούστατα τα εμβόλια δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σε αυτούς ειδικά που χρειάζονται την ανοσοποίηση. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το ότι είχαμε ένα εμβόλιο πολύ χαμηλής πιθανότητας να δουλέψει και πολύ μεγάλης αναλογικά πιθανότητας να κάνει παρενέργειες. Και αυτό λοιπόν που θα πρέπει να δει κανείς στα νούμερα δεν είναι ότι μικρός αριθμός εμφάνισε παρενέργειες, γιατί αυτά είναι από τις τυχαίες αναφορές και την ΕΣΚΑΡΤ και την ΕΣΚΑΡΤΑΣ, που είναι γνωστό σε όλους μας ότι την πολέμησαν. Δηλαδή δεν είχαμε ίσως ούτε το 1% των αναφορών που θα έπρεπε να έχουμε. Αυτό όμως που είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι παρόλο που είχαμε μικρή αναφορά ανεπιθύμητων, δεν θα έπρεπε να δούμε σε απόλυτο αριθμό τους ασθενείς που είχαν παρενέργειες, αλλά πόσο αυξήθηκε η παθολογική κατάσταση η οποία μπορεί να προκλήθηκε από το εμβόλιο. Δηλαδή, όταν λοιπόν μιλάμε για τριπλασιασμό της ενδοκαρδίτιδας, είναι μεγάλο νούμερο. Δεν πρέπει να το βλέπουμε αναλογικά με το πόσο εμβολιάστηκαν, αλλά ότι τριπλασιάστηκε ή πενταπλασιάστηκε μια κατάσταση στο γενικό πληθυσμό. Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Μισό λεπτό. Λέει εδώ η επιθεώρηση vaccine, την έχετε δει εσείς. Σπάνιες περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας, φλεγμονής καρδιάς συνδέθηκαν με τα εμβόλια. Η δεύτερη δόση του εμβολίου της Moderna δείχνει να αυξάνει τον κίνδυνο κατά 6,1 φορές συγκριτικά με τη συχνότητα της πάθησης στο γενικό πληθυσμό. Συγγνώμη, αυτό είναι σπάνιο. Είναι σπάνιο αυτό. Ναι, στους νεαρούς πληθυσμούς είναι σπάνιο, αλλά όταν γίνεται 6 φορές μεγαλύτερο, είναι τρομακτικό νούμερο. Θα έπρεπε να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά. Εγώ θεωρώ ότι εάν είχε ζητηθεί η δική μου συνδρομή σαν εκτιμητή, δεν θα είχα επιτρέψει αυτό το εμβόλιο να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Και επειδή είχα ανάλογες θέσεις, πιστεύω ότι κανένας της κατηγορίας μου δεν θα έλεγε ναι, προχωράμε έτσι άκρητα σε εμβολιασμούς. Πρώτον, γιατί δεν κινδύνευαν, και δεύτερον, εξαπλασιάζαμε την πιθανότητα σε κάποιον άνθρωπο να πάθει μια πολύ σοβαρή αρρώστια. Και προσέξτε, πάρα πολλοί λένε ότι αυτές είναι ενδοκαρδίτιδες και τα λοιπά, περνάνε. Άρα λοιπόν είναι κάτι σαν κρύωμα. Δεν είναι έτσι. Αυτές οι καταστάσεις αφήνουν μόνιμες βλάβες πολύ συχνά, που δεν ξέρουμε τι έκβαση θα έχουν, κυρίως όσον αφορά καρδιακή ανεπάρκεια, πιθανές ανάπτυξη αριθμιών κτλ. Όσο ο νεαρός αυτός που το έπαθε μεγαλώνει. Άρα λοιπόν μπορεί να φαίνεται κάτι που αντιμετωπίζεται, αλλά δεν είναι έτσι. Αυτό που λέμε η διαχείριση του κινδύνου, δηλαδή το risk management, είναι πάρα πολύ μακριά από την δυνατότητά μας να κάνουμε
προγνώσεις και φυσικά πολύ μακριά την δυνατότητά μας να αντιμετωπίζουμε με το χρόνο αυτές τις πιθανές επιπλοκές. Μάλιστα. Για ακούστε εδώ. Μια άλλη καρδιακή πάθηση, περικαρδίτιδα, δηλαδή η φλεγμονή του λεπτού σάκου περιβάλλει την καρδιά, αυξήθηκε σε συχνότητα κατά 6,9 φορές μετά την τρίτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca. Μικρότερη αύξηση λίγο κατά 2,6 φορές με την τέταρτη δόση συνδέθηκε με το εμβόλιο της Moderna. Η μελέτη συνδέει επίσης το εμβόλιο της AstraZeneca με αύξηση του κινδύνου θρόμβωσης κατά 3,2 φορές. Είναι όμως γνωστό, λέει η μελέτη, ότι ο ίδιος ο κορονοϊός είναι πολύ πιθανότερο να προκαλέσει θρομβώσεις. Συγγνώμη, αυτή είναι η απάντηση. Όχι, βέβαια. Σας είπα. Συγγνώμη, κύριε Κουβελά, θα επιμείνω. Συγγνώμη, γιατί εγώ είμαι βλάξ. Δεν το αντιλαμβάνομαι. θέλω να μου το εξηγήσετε. Δηλαδή, επειδή ο κίνδυνος θρόμβωσης από τον κορονοϊό είναι μεγαλύτερος από τον κίνδυνο θρόμβωσης που είναι κατά 3,2 φορές μεγαλύτερο στο εμβόλιο, είμαστε εντάξει. Μα το εμβόλιο υποτίθεται ότι ήταν το αποκλειστικό μέσο προστασίας. Υποτίθεται. Όχι, βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Και επίσης αυτό που είναι συγκλονιστικό σε αυτές τις έρευνες είναι ότι δεν δίνουν και τις άλλες θεραπευτικές δυνατότητες που είχαμε. Δηλαδή σε βάζουν στο δίλημα ή πεθαίνεις από αυτό ή πεθαίνεις από το άλλο. Κάτι που προφανώς δεν είναι σωστό. Γιατί με άλλες θεραπείες πιθανώς δεν θα είχαμε αυτούς τους κινδύνους. Και κυρίως θα απευθυνόταν σε ασθενείς, όχι σε υγιείς. Είναι πολύ πιο άσχημο να εκθέσουμε υγιείς σε ένα σίγουρο κίνδυνο από το να δοκιμάσουμε σε έναν ασθενή μια θεραπεία που μπορεί και να μην τον βοηθήσει ιδιαίτερα, αλλά και δεν έχουμε και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Είναι τελείως διαφορετική η λογική που προσεγγίζουμε αυτά τα πράγματα. Θέλω να σας πω ένα ακόμη στοιχείο και μετά το γενικεύσουμε. Λέει εδώ η μελέτη αυτή. Το εμβόλιο της AstraZeneca δείχνει να ανεβάζει κατά 2,5 φορές το εμβόλιο το κίνδυνο εμφάνισης του νευρολογικού συνδρόμου Guillain-Barré. Η COVID όμως ανεβάζει το ρίσκο κατά 6 φορές σύμφωνα με προηγούμενη μελέτη του 23. Οι λήπτες του εμβολίου της Moderna βρέθηκαν επίσης να αντιμετωπίζουν 3,8 φορές υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν τη σπάνια αλλά νευρολογική διαταραχή της οξείας διάχυτης εγκεφαλομυελίτιδας, ενώ το εμβόλιο της Άστρα συνδέθηκε με την αύξηση κατά 2,2. Τα ευρήματα όμως βρίσκονται σε συμφωνία με προηγούμενες εκτιμήσεις για τον κίνδυνο παραενεργειών και δεν αλλάζουν το προφίλ, ακούστε εδώ, όφελος ρίσκου με βάση το οποίο έλαβαν έγκριση τα εμβόλια. Καταλαβαίνετε εδώ, κύριε Κούβελα. Καταλαβαίνω. Λέει, συνεχίζει αυτό το βιολί στο οποίο προσπαθεί να μας αποδείξει ότι τα εμβόλια ωφέλησαν και έβλαψαν ελάχιστα και άρα λοιπόν καλά κάναμε και τα κάναμε. Είναι μία λογική που χρησιμοποιεί ένας άνθρωπος στο δικαστήριο που θέλει να αφωθεί από κάτι που έκανε. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η πραγματική παρομοίωση. Εγώ συλλαμβάνομαι για φόνο, εντάξει. Την υποστήριξή μου λέω ναι μεν εγώ σκότωσα αυτόν τον άνθρωπο, αλλά αν δεν τον είχα σκοτώσει αυτός μπορεί να δολοφονούσε ένα τρένο. Άρα λοιπόν εγώ γλίτωσα ένα τρένο με αυτή τη λογική. Καταλάβατε για τι πράγμα μιλάμε. Είναι τελείως ανόητη αυτή η προσέγγιση. Διότι αν σκεφτούν ότι εγώ θα γλίτωνα τους δολοφονημένους ενός τρένου σκοτώνοντας ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, τότε πρέπει να φοβηθώ. Γιατί το ρίσκο, το κόστος όφελος ήταν πολύ μεγαλύτερο. Αλλά εγώ παραμένει ότι σκότωσα ως γεγονός έναν άνθρωπο και η πιθανότητα ίσως αυτός να σκότωνε είναι μία εικασία. Στην αρχή σας είπα, υπάρχουν 4 απανωτές εικασίες, όχι μία. Εάν δηλαδή εγώ δεν τον σκότωνα και άμα αυτός είχε όπλο και άμα βρισκόταν στην περιοχή και αν του ερχόταν, τότε μπορεί και να σκότωνε. Αυτό είναι το ανάλογο για να το καταλαβαίνουν οι ακροατές. Όπως καταλαβαίνετε είναι ανόητο επιστημονικά. Δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε καθόλου. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος. Καλημέρα στον κύριο Κούβελα. Έχει πει στο παρελθόν ότι παρακολουθεί τον δόκτωρ Τζον Κάμπελ τα βίντεο που μιλάει με αγγειοχειρούργους και καρδιοχειρούργους όπου παρουσιάζονται τεράστιοι λευκοί θρόμβοι που δεν έχουν προηγούμενο στη βιβλιογραφία. Τα έχει υπόψη του? Και πόσο συνδέονται αυτά με την έρευνα για την οποία μιλάμε τώρα και με τις παρενέργειες και ποιου εμβολίου, του mRNA ή του άλλου που κυκλοφόρησε? Τα έχετε υπόψη σας καταρχάς? Ναι, τα έχω υπόψη μου. Είναι μια σειρά έτσι εκλαϊκευμένης προσέγγισης. Η αλήθεια είναι ότι οι θρόμβοι
μάλλον η εικόνα που έχει ο μέσος άνθρωπος για τους θρόμβους είναι ότι είναι κάτι μπαλάκια, τα οποία φράζουν ένα αγγείο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ποτέ μπαλάκια. Οι θρόμβοι είναι τεράστια, κατασκευάζονται σαν μακαρόνια, γιατί ουσιαστικά όπως πίζει το αίμα σιγά σιγά παίρνει το σχήμα του αγγείου και πολλές φορές έχει και διακλαδώσεις. Άρα λοιπόν εμένα δεν με εντυπωσιάζουν, σε κανέναν γιατρό δηλαδή, οι εικόνες τέτοιων θρόμβων τύπου δέντρων μέσα από τα αγγεία. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και σε μια διάχυτη ενδαγγειακή πήξη. Δεν είναι κάτι καινούριο. Εδώ κάποιοι άνθρωποι παρουσίαζαν ότι υπήρχε διαφορετική φυσικοχημία αυτών των θρόμβων και αυτό μπορούσε να εξηγηθεί γιατί βρέθηκε η αιτία. Υπήρχε μια πρόσφατη έρευνα μετά που εφαρμόστηκαν τα εμβόλια που έλεγε ότι τα εμβόλια ουσιαστικά παράγουν, μάλλον οδηγούν στην παραγωγή ενός αντισώματος που λέγεται anti-PF4. PF είναι platelet factor, δηλαδή είναι ο αντιαιμοπεταλιακός παράγων, είναι κάτι που υπάρχει στο αίμα και εμποδίζει το αίμα να πίζει, εμποδίζει τα αιμοπετάλια δηλαδή να συσσωματώνονται και από τη στιγμή που τα εμβόλια είχαν αυτή τη συγκεκριμένη παρενέργεια, τότε γίνονται θρόμβοι άλλης αιτίας από αυτής που γίνονται κανονικά. Γιατί αυτός ο παράγων, ο platelet factor, δεν αναστέλλεται σε κανονικές συνθήκες. Είναι μάλλον πάρα πολύ σπάνιο ή ίσως και απίθανο. Άρα λοιπόν έχουμε έναν καινούριο μηχανισμό που έχει βρεθεί, ξέρουμε τι κάνουν, και αυτόν τον μηχανισμό δεν φάνηκε να τον εκλείουν οι ιοί, διότι ο ιός είναι πολλές πρωτεΐνες μαζί και κάνει άλλου τύπου αντισώματα. Όταν έχουμε την ακίδα, δηλαδή μια μονήρη πρωτεΐνη, μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που λέγαμε πριν από χρόνια prions. Αυτό δηλαδή το αίτιο της φοβόδους εγκεφαλοπάθειας των βοηδών. Η νόσος των τρελών αγελάδων που λέγαμε πριν από κάποια χρόνια. Άρα λοιπόν μιλάμε για διαφορετικό αίτιο που ο οργανισμός το αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο. Και δυστυχώς αυτές τις μονήρες πρωτεΐνες, αυτά τα prions, δεν έχουμε καλούς εξελικτικούς μηχανισμούς να τα αντιμετωπίσουμε. Ενώ για τους ιούς έχουμε χιλιάδες χρόνια αναπτύξει τη δυνατότητα της άμυνάς μας. Γι' αυτό το λόγο το εμβόλιο είναι πιο περίεργο όσον αφορά τις παρενέργειές του και φυσικά πολύ πιο δύσκολο να σκεφτούμε λογικούς τρόπους αντιμετώπισης. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ χρόνο, πολλά περιστατικά και μεγάλες δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε ώστε να έχουμε αρκετές φορές την δυνατότητα της λάθους αντιμετώπισης που θα μας οθήσει σιγά σιγά διαποκλεισμού στην σωστή θεραπεία των ανθρώπων αυτών. Είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα κύριε Κούβελα, παρά το εντυπωσιακό της μελέτης σε αριθμό δόσεων εμβολίων, λέτε ότι επί της ουσίας ο τρόπος προσέγγισης γίνεται έτσι ώστε να πέσουν όλα τα συμπεράσματα στα μαλακά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς. Όλη η μεθοδολογία είναι στημένη για να αθώσουμε τους ενόχους. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω, κατά τη γνώμη σας ενισχύετε την άποψη ότι ζούμε τον καιρό της επιστημονοσύνης και όχι της επιστήμης, της ιατροικοποίησης, της πολιτικής? Στην αρχή της εκπομπής λέγαμε για τον κύριο Μπλίνκεν με το εσωτερικό του σημείωμα στου υπαλλήλου του State Department, κομμένο τον μπαμπάς μαμά. Όταν θα μιλάτε θα λέτε γονέας Α, γονέας Β, ούτε αυτός ούτε αυτή. Όλα αυτά έχουν μια προέκταση και στο πώς αντιμετωπίζονται ακόμη και οι πανδημίες. Όλα αυτά δηλώνουν ότι έχουμε βρεθεί σε μια δίνη, σε μια δίνη παρακμής, όπου εκφράζονται συγκεκριμένα μοτίβα συμπεριφορών και αντίληψης προκειμένου να οδηγείται η ανθρωπότητα συστηματικά κάπου πέρα από αυτό που εξελικτικά πηγαίνουμε όπως πρέπει, όπως είναι κανονικό. Άρα λοιπόν αυτές οι έντονες παρεμβάσεις, οι μη φυσιολογικές, γιατί το φυσιολογικό γίνεται από τη φύση, έτσι. Ό,τι δεν είναι φυσιολογικό είναι, δεν είναι από τη φύση, είναι παράλογο, είναι ό,τι να είναι. Εκεί λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και ενώ γενικώς αυτή τη woke agenda είναι να προστατέψουμε τη φύση, βλέπουμε ότι εμείς καλούμαστε να ενεργούμε παρά τη φύση μας. Και μάλιστα όχι μόνο να δεχόμαστε το μη φυσιολογικό, αλλά να αντικαθιστούμε σιγά σιγά το φυσιολογικό από κάτι παθολογικό, θεωρώντας το φυσιολογικό. Άρα λοιπόν κάνουμε τον
ομαλό ανώμαλο και τον ανώμαλο ομαλό, ως μια γενίκευση μιας μειοψηφίας κάθε φορά. Μα κάθε φορά όμως. Είναι λοιπόν μια, είναι αυτό που είπαμε και μεταξύ μας, το παράθυρο του Όβερτον. Προσπαθούν να μας δείχνουν ένα τοπίο το οποίο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Σαν να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από ένα viewmaster. Από στατικές εικόνες που κάποιος άλλος διαλέγει για μας. Θέλω να λύσετε και μία απορία του φίλου του Νίκου. Λέει μία ερώτηση πριν αποχαιρετήσει ο κύριος Κούβελας. Έχω μείνει με την απορία από τον καιρό της υποχρεωτικότητας. Αν θέλει να μας το διευκρινίσει. Και τα εμβόλια στο στρατό, λέει, δεν είναι υποχρεωτικά. Ποια είναι η διαφορά? Τα εμβόλια στο στρατό δεν έχουν αυτή την υποχρεωτικότητα που έχουν τα εμβόλια τα τελευταία χρόνια. Γιατί στο στρατό έχεις έναν γιατρό και αν ο στρατιώτης του πει, ξέρεις, εγώ έχω αλλεργία, δεν στο κάνει. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα το στρατό να σου κάνει εμβόλια. Για παράδειγμα, έχουμε μια μονάδα. Ξέρουμε ότι όταν οι στρατιώτες αυτοί θα κινηθούν στο ύπαιθρο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τραυματιστούν. Αν μιλάμε για εμπλοκή σε μάχη, έχει τεράστια πιθανότητα τραυμάτων. Άρα λοιπόν λέμε ότι ένα παλιό και σίγουρο εμβόλιο του τετάνου είναι καλό να το κάνουν οι στρατιώτες, γιατί οι ίδιοι δεν κινδυνεύουν. Δεν το κάνουμε το αντιτετανικό εμβόλιο για να μην κολλήσει ο ένας τον άλλον τέτανο, το κάνουμε για να προστατευτεί ο ίδιος. Αν δεν θέλει, ή αν έχει ήδη εμβολιαστεί, ή αν ήδη υπάρχει κάτι άλλο, ο στρατιώτης δηλώνει άρνηση και δεν τον υποχρεώνει κανένας να το κάνει. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Ύστερα, μας κάνουν το BCG όταν πηγαίνουμε στο στρατό, είναι ψηφιματίωση. Είναι το τεστ που δείχνει αν έχουμε περάσει ή αν έχουμε εμβολιαστεί. Αν αυτό είναι θετικό, φυσικά δεν εμβολιάζεσαι. Αλλά υπάρχει τεστ. Αλλά και πάλι φυματίωση σημαίνει ότι αν νοσήσουν οι στρατιώτες σε ένα πόλεμο, σε κακουχία, πραγματικά θα υπάρξει ένα τεράστιο πρόβλημα. Και πάλι όμως το BCG είναι το αντιφυματικό, είναι από τα πρώτα εμβόλια που είχαμε κάνει. Όταν λοιπόν δοκιμάζει σε μια μικρή περιοχή με αυτό το τεστ που λέγεται μαντού και εκεί φουσκώσει, σημαίνει ότι ο νεαρός αυτός έχει αντισώματα, αλλά δεν του κάνουμε φυσικά εμβόλιο. Εδώ δεν υπήρχε αυτή η προοπτική, δηλαδή δεν ρωτούσε κανένας, έχετε αντισώματα, νοσέστε, δεν νοσέστε, έπρεπε να εμβολιαστείς ζουρζουρνά. Και μάλιστα με τιμωρία. Εγώ δεν είδα ποτέ στο στρατό, όπως όλοι πήγαμε, κάποιον στρατιώτη να κρατείται ή να φυλακίζεται επειδή δεν ήθελε να κάνει εμβόλιο του εναντίον. Δημήτρης Κούβελας. Μπορεί και να απαλλαχθεί από τη θητεία του, ακόμα καλύτερα δηλαδή. τον ίδιο. Λοιπόν, Δημήτρης Κούβελας, τον ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλημέρα κύριε Κούβελα, να είστε καλά. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ.